Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ. Οι δύο Αμερικανίδες έτοιμες να διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο σημερινό παιχνίδι. Μιλάμε για την Tompkins από πλευράς ΑΕΛ και την Brewer από πλευράς ΕΘΑ. Το Τζάμπολ στο ντέρπι της 7ης αγωνιστικής προαθλήματος στο ΠΑΠ γυναικών. Με την πρώτη επίθεση στο σημερινό παιχνίδι για την ΑΕΛ άστοχη στη Λιανίδη. Επίθεση τώρα για την ΕΘΑ. Κυπριανού. Πρώτο καλάθι στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα της Έγκομης. 2-0. Το σφύριγμα. Το τρίο των διαιτητών. Έμπειροι οι δύο από τους τρεις διαιτητές βεβαίως. Κυριάκος Χρήστου ο Κρουτσίφ. Μάριος Αθανασίου και Παντελής Βασιλείου οι δύο διαιτητές. Μαζί του τριάδα των ρεφ στη σημερινή αναμέτρηση. Η ΑΕΛ στην επίθεση με την Οικονομίδου. Ψάχνει στήριγμα, δίνει έξω στην Πιτσιλίδου για τρεις με το τέλος των 24. Προσπάθεια για το rebound. Κατοχή, αλλάζει χέρια, πάει στην ΕΘΑ με το άστοχο σιούτ τριών πόντων από την Άντρια Πιτσιλίδου. Επίθεση τώρα για την ΕΘΑ. Είπαμε, ΑΕΛ και ΕΘΑ από δύο ομάδες που είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-1. Μαζί με την Ανόρθωση είναι οι μοναδικές ομάδες με θετικό ρεκόρ στο πρωτάθλημα 7 ομάδων της φετινής σεζόν, του 2021. Το λάθος που πάει να γίνει, προσπάθεια για την κατοχή, τελικά η ΑΕΛ θα κάνει το κλέψιμο και θα βγει στο fast break με τη μακρινή πάσα της, στην Οικονομίδου. Με αρκετή περιπέτεια η μπάλα παραμένει στα χέρια των παιχτριών της ΑΕΛ. Η Τσιλίδου. Στυλιανίδη έκανε την προσπίση, ελευθερώθηκε, έκανε και το shoot, άστοχη όμως το rebound από την Παναγιώτα Κυριάκου. Θεοδοσίου πάει προς το καλάθι, παίρνει το φάουλ, δύο βολές για την Στέλλα Θεοδοσίου. Έμπειρη πολύ Στέλλα Θεοδοσίου. Παρά το ότι είναι μόλις τα 24 της χρόνια, έχει παίξει σε αρκετές ισχυρές ομάδες. Ο κεραυνός στην ΕΝΑΔ, εύστοχη στην πρώτη βολή η Στέλλα, η οποία φέτος έχει 65% από την γραμμή των ελευθερών βολών. Θα στοχίσει στην δεύτερη, πολύ κοντά στο μέσο τζόρο το 50%, το πρώτο της πέρασμα, ένα στα δύο όμως. Το επιθετικό rebound δίνει την ευκαιρία στην ΕΘΑ να ανανεώσει την επίθεσή της, έχει και το προβάδισμα 3-0. Το λάθος που κάνει η ΕΘΑ με την Tompkins να κλέβει την μπάλα, πάει προς το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ που έκανε η Κυπριανού. Δύο βολές για την Αμερικανίδα της ΑΕΛ. Άντζελα Τόμκινς, μια παίχτρια η οποία έχει σχέση και με την σημερινή της αντίπαλο, έπαιξε στην ΕΘΑ την περσινή σεζόν, όπου σε 10 αγώνες με την ομάδα της Έγκομης είχε 28,2 πόντους και 16,1 rebound, είχε και 6,3 assist ανά αγώνα. Βεβαίως, σε ένα προάθλημα όπου η κάθε ομάδα δικαιούται από μια ξένη παίχτρια, είναι επόμενο η Αμερικανίδα στην συντριπτική πλειοψηφία να είναι αυτή που παίρνει πάνω της το μεγαλύτερο βάρος της ομάδας, η Άντζελα Τόμκινς, η οποία πέρσι είχε 28,2 πόντους ανά αγώνα, φέτος στην ΑΕΛ έχει 25. Βέβαια, η ΑΕΛ είναι πολύ πιο γεμάτη ομάδα. Δεν σημαίνει η πτώση αυτή και κάτι ιδιαίτερο. Μάλλον το ότι και άλλες παίχτες της ΑΕΛ παίρνουν περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερο ρόλο. Στο παρκέ βρίσκεται η Άντρια Πιτσιλίδου μετά από το χτύπημα που δέχτηκε. Στην προσπάθεια εκεί για την κατοχή. Πήρε το φάουλ, το οποίο έκανε η ξένη της ΕΘΑ, η Brewer. Το πρώτο της φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. Δέχτηκε το χτύπημα η Πιτσιλίδου, πήρε όμως το φάουλ από την Αμερικανίδα. Παίζει ρόλο νωρίς στο παιχνίδι να κάνει φάουλ η μοναδική ξένη. Να την τώρα με την μπάλα στα χέρια η Άντρια Πιτσιλίδου. Με τις μαύρες εμφανίσεις η ΑΕΛ, με τις κίτρινες η ΕΘΑ. Το κλέψιμο που κάνει η γηπεδούχος ομάδα της Έγκομης.
Δεύτερο συνεχόμενο κλέψιμο για την αντίπαλο αυτή τη φορά, για την ΑΕΛ, και το φάουλ που έκανε η Κυπριανού στο κλέψιμο που έκανε η Ελένη Μαυρουδή. Η επαναφορά από την πλάγια γραμμή με την Στυλιανίδη να δίνει στην Μαυρουδή για το κατέβασμα της μπάλας. Η πάσα, η backdoor πάσα, πολύ ωραία, η οποία δεν θα εξελιχθεί σε assist. Εκεί κόλλησε η μπάλα στο Στεφάνι. Άστοχη προσπάθεια για την ΑΕΛ, η οποία είναι πίσω στο σκορ με 3-2. Προηγείται η ομάδα της ΕΘΑ. Θεοδοσίου από μέση απόσταση πετυχαίνει το καλάθι. 5-2 μπροστά η ΕΘΑ. Είμαστε στα 6:53 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στο Λευκόθεο, στο ντέρπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ γυναικών. Tompkins με το δεξί θα στοχίσει, παίρνει το rebound η Κυριάκου, η Κυπριανού. Brewer, ωραίο drive, καλό τελείωμα. 7-2 μπροστά η ΕΘΑ και time out που ζητάει ο κύριος Γιώργος Παλάλας. Στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους, τον πρώτο break στην σημερινή αναμέτρηση. Η ΕΘΑ Έγκομις και η ΑΕΛ στην πρώτη τους κόντρα στην φετινή σεζόν. Ακούγονται και οι φωνές από τον Γιώργο Παλάλα μέχρι και την κερκίδα. Πολύ πιο ήρεμη η τόνη στον πάγκο της ΕΘΑ με την Σκεύη Γεωργίου. Φωνές που συνεχίζονται από τον coach της Λεμεζιανής ομάδας, ο οποίος είναι εκνευρισμένος με την εμφάνιση μέχρι στιγμής της ΑΕΛ. 7-2, προηγείται είπαμε η ΕΘΑ. 6,5 και κάτι λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Έβδομη αγωνιστική λοιπόν. Του πρωταθλήματος της ΟΠΑΠ γυναικών. Βλέπουμε και τα σκορ των άλλων παιχνιδιών. Η ΕΝΑΒ στην Πάφο κερδίζει με μεγάλη διαφορά, 54-20 στην τρίτη περίοδο. Πρωταχώς για μεγάλη νίκη η ομάδα της, του Αγίου Δομετίου. Εντάξει, το παιχνίδι μας ξεκίνησε. Πανήχησε με την ΑΕΛ ξανά να είναι άστοχη. Κυπριανού για την ΕΘΑ. Πάει προς το καλάθι, κλείνεται καλά εκεί. Ψάχνει την Brewer, τη ζει την μπάλα, υποπίεση, θα στοχίσει, το rebound παίρνει Tompkins. Το κλέψιμο που κάνει η ΕΘΑ με την Κυπριανού, 3-2, ωραία η assist στην Κυριάκου, η οποία τελειώνει. Πολύ ωραία εκεί τη φάση για την ομάδα της ΕΘΑ, που προηγείται τώρα 9-2. Η ΑΕΛ στην επίθεση, ψάχνει τις λύσεις, με το τέλος των 24 θα στοχίσει η Σοφία Στυλιανίδη. 9-4 τώρα μπροστά η ΕΘΑ Έγκομις. Θεοδοσίου για 3. Άστοχη, το rebound η Tompkins. Tompkins πάει προς το καλάθι, κλείνεται, κακή προσπάθεια εκεί από την Αμερικανίδα. Αφήνει και το πλεονέκτημα στο fast break της ΕΘΑ. Άστοχη όμως η Κυριάκου, εκεί είχε καλή οπτική προς το καλάθι, δεν κατάφερε όμως να πετύχει τους δύο πόντους. Η ΕΘΑ είναι μπροστά με 9-4, 4:40 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Οικονομίδου στην Πιτσιλίδου. Κλείνουν οι της ΕΘΑ, η Οικονομίδου από την γωνία θα στοχίσει, η Θεοδοσίου το rebound. Coast to coast πάει η Θεοδοσίου, που θα πάρει δύο βολές ξανά στο φάουλ που της γίνεται στην προσπάθεια εκεί που έκανε προς το καλάθι. Έχουμε αλλαγές για την ΑΕΛ. Παπαλά και
οι Παπαδούροι θα περάσουν στο παρκέ στη θέση των Tompkins και Πιτσιλίδου. Λέγαμε για τα άλλα παιχνίδια. Νωρίτερα σήμερα στις 12.30 η Αναγέννηση και ο Φίνιξ στην Λεμεσό. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Κρίθηκε στον πόντο. Νίκη για την ομάδα του Φίνιξ. 51-50 απέναντι στην Αναγέννηση. Έτσι ο Φίνικας πάει σε ρεκόρ 3-3. Από την άλλη η Αναγέννηση πέφτει στο 1-5. Ενώ η Ενάδη είπαμε κερδίζει με μεγάλη διαφορά στην Πάφο, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Έτσι η Ενάδη, η οποία με την νίκη αυτή απίθανο να ανατραπεί η διαφορά αυτών των 30 και πόντων, θα πάει στο 2-4, ο Απόπ μένει τελευταίος με 0-6. Θα πούμε για την βαθμολογία στη συνέχεια, για την μάχη ουσιαστικά, για την είσοδο στην τετράδα, όπου η Ενάδ πλέον έχει ανέβει στην 5η θέση. Φινίκας είναι στην τέταρτη με 3-3, ενά 2-4. Λοιπόν, το παιχνίδι μας εδώ στο Λευκόθεο, η πάσα στην Παπαλά, αργεί εκεί να αντιληφθεί όμως την πάσα. Στη συνέχεια γίνεται το λάθος από την Κυπριανού για την ΕΦΑ και έτσι η κατοχή επιστρέφει στα χέρια της ΑΕΛ. 11-4 μπροστά η ομάδα της Έγκομης. Είμαστε στα 4 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στυλιανίδη έψαξε έξω, βρέθηκε η μπάλα στα χέρια της Παπαλά, η οποία σκόραρε για το 11-6. Κυπριανού. Το σιούτ που γίνεται από μακριά θα στοχίσει, προσπαθεί να πάρει το επιθετικό rebound στην προσπάθειά της, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κατοχή για την ΑΕΛ. Είπαμε το τέρπι της 7ης αγωνιστικής στο PAP Basket League. Στην επόμενη αγωνιστική η ΑΕΛ φιλοξενεί στη Λεμεσό την ΕΝΑΒ Αγίου Δομετίου, ενώ η ΕΘΑ πάει στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσει την Ανόρθωση στο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής, στο Ανόρθωση ΕΘΑ. Μειώνει και άλλο η ΑΕΛ, 11-8 τώρα, με αυτό το σερί που τρέχει, με το καλάθι 2 πόντων από την Παπαδούρη. Tompkins, η Brewer. Brewer θα πάει στο καλάθι, κλείνουν εκεί οι παίχτες της ΑΕΛ, επιθετικό rebound από την Θεοδοσίου, η οποία θα στοχίσει και αυτή με τη σειρά της παρά την προσπάθεια, το κλέψιμο που γίνεται από την Κυπριανού και θα στοχίσει. Αδικαιολόγητη εκεί η ομάδα της ΑΕΛ σε αυτή την επίθεση. Από την άλλη πολύ καλή αντίληψη της φάσης από πλευράς ΕΘΑ. Η κατοχή παραμένει στην ΑΕΛ. Αλλαγή για την ΕΘΑ με την Στέφανη Νικόλα να περνάει στο παρκέ. Και αυτή είναι πολύ εμπειρή παίχτρια, πέρσια στο ρόστερ της ομάδας του Κεραυνού. 31 ετών Νικόλα. Μαυρούδη. Στυλιανίδη, η μπάλα πήγε στην Κονομίδου. Σιούτ τριών πόντων από την Παπαδούρη, άστοχη. Μπρούερ. Εκεί αγγίζει την μπάλα η Στυλιανίδη. Κατοχή. Θα πάει στα χέρια όμως της ΑΕΛ, αφού άγγιξε η Brewer την μπάλα σε αυτή την φάση. 13-8 μπροστά η γηπεδούχος. 2-21 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και πρώτη εμφάνιση σήμερα για την Πέτρα Όρλοβιτς. Το αστέρι της ΑΕΛ, μπορώ να το πούμε. Πέτρα, η οποία έχει 15,8 πόντους ανά αγώνα, είναι δεύτερη πίσω μόνο από την Αμερικανίδα, την Tompkins, που έχει 25 πόντους. Ωραία, ένα αλλαγή της μπάλας εκεί. Πολύ καλή όμως και η άμυνα για την ΕΘΑ, που έκλεψε την μπάλα. Κερία τώρα στο fast break, Κυπριανού παίρνει το φάουλ από την Παπαδούρη. Ελάχιστος κόσμος στο Λευκόθεο και κλεισμένο το θύρον του παιχνίδι, όπως όλα τα παιχνίδια στην Κύπρο, λόγω της πανδημίας. Στο γήπεδο βρίσκονται μόνο
μερικά άτομα από κάθε ομάδα και μάλιστα με κοινωνική αποστασιοποίηση μεταξύ τους, κρατάνε αποστάσεις με τις μάσκες βεβαίως. Δύο πόντι από μακριά για την Κυριάκου, η οποία ευστόχησε από την γωνία. 1.40 για το τέλος του δεκαλέπτου, 15-8 μπροστά η ΕΘΑ, η οποία τρέχει τώρα ένα σερί 4-0. Έχουμε βολές για την ΑΕΛ, αφού η ΕΘΑ έχει συμπληρώσει τα φάουλ της. Δεν το αναφέραμε προηγουμένως, έχει δύο φάουλ η Μπρούερ. Παρ' όλα αυτά παραμένει στο παρκέ, ενώ δύο φάουλ για την ΕΘΑ έχει και η Κυπριανού. Πολύ άσχημη εξέλιξη αυτή για την Γεωργίου, για την coach της ΑΕΛ. Από την άλλη, η ΕΘΑ έχει την Άντρια Πιτσιλίδου με δύο φάουλ. Ή η ΑΕΛ, συγγνώμη, διορθώμαι. Τόμκινς θα ξαναπεράσει το παιχνίδι. Στην επίθεση η ΕΘΑ, 1.30 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Νικόλα, στην Μπρούερ. Μπρούερ για τρεις. Θα στοχίσει το rebound που παίρνει ο Ορλοβίτς. Στην Παπαδούρη, αυτή ψάχνει ωραία πάσα στην Τόμκινς, η οποία χρησιμοποιεί το κορμί της εκεί στο mismatch απέναντι στην Κυπριανού για να τελειώσει κάτω από το καλάθι, 15-12. Κυπριανού στην Κυριακού. Ξανά η Κυπριανού. Μπρούερ. Μπρούερ. Θα πάει στο καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές για την Αμερικανίδα της ΕΘΑ. Η Μάια Μπρούερ. Ύψους 1.80, η οποία ήρθε στην ομάδα της ΕΘΑ φέτος. Η Αμερικανίδα. Πέτυχε την πρώτη βολή. Πέτυχε και τη δεύτερη. 17-12 μπροστά η ΕΘΑ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. 52 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος. Όρλοβιτς κλείνεται πάρα πολύ καλά εκεί από τη Θεοδοσίου. Επιμένει όμως η Όρλοβιτς. Ζήσει Τόπκινς στο φάουλ που γίνεται. Μετράει και το καλάθι. Ευκαιρία για έμμεσο τρίποντο από την Τόμκινς. Η Άντζελα Τόμκινς, η οποία είπαμε πέρσι ήταν στο ρόστερ της ΕΘΑ. 29χρονη Αμερικανίδα. Ύψους 1.88. Αγωνίζεται στη θέση 4-5 ανάλογα με το ποιες συμπαίχτες της βρίσκονται στο παρκέ, τη στιγμή που η Brewer είναι guard, έτσι. Στην άμυνα δεν τις βλέπουμε συχνά να είναι απέναντι. Η Tompkins πάντως που πέτυχε εκεί το έμμεσο τρίποντο, 17-15 μπροστά η ΕΘΑ, η οποία είναι στην επίθεση. Νικόλα Θεοδοσίου στην Κυπριανού. Παίρνει το πίκα από την Στέφανη, αφήνει στην Μπρούερ, ζυγίζει εκεί την άμυνα, ωραία η πάσα στη Στέφανη Νικόλα, καλή όμως η άμυνα από την Τόμκινς και όλο το 24 στη διάθεση της ΑΕΛ, 17-15 μπροστά η ΕΘΑ. Θυμίζουμε η ΑΕΛ δεν έχει προηγηθεί σε καμία στιγμή στο σημερινό παιχνίδι, η διαφορά πήγε μέχρι και το 9-2 για την ΕΘΑ. Θα εξαντλήσει βεβαίως το ρολόι η Λεμεζιανή ομάδα με την Παπαδούρη να κλείνεται. Δίνει έξω στην Παπαλά για τρεις η σέντερ της ΑΕΛ, θα στοχίσει. Και έτσι έχουμε το τελικό σκορ της πρώτης περίοδου. 17-15 μπροστά η ΕΘΑ Εγκομής. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι βλέπουμε εδώ στο Λευκόθεο για την 7η αγωνιστική προαθήματος ΟΠΑΠ γυναικών. Η ΕΘΑ Εγκομής και η ΑΣΠΙΣ ΑΕΛ αναμετρώνται στο ντέρπι της αγωνιστικής. Δύο ομάδες που έχουν το ίδιο ρεκόρ, 4-1, είναι στη δεύτερη θέση στις βάθμες. Ο νικητής σήμερα θα βρεθεί σε απόσταση μιας νίκης μακριά από την ανόρθωση. Αμοχός του είναι στην πρώτη θέση και έχει ρεκόρ ρεπό στη σημερινή αγωνιστική. Ευκαιρία να πούμε για τη βαθμολογία, μιας και τα άλλα δύο παιχνίδια είτε έχουν τελειώσει τις αγωνιστικές, εννοούμε, είτε
στην περίπτωση της ΕΝΑΘ στην Πάφο κερδίζει στην, προς την τέταρτη περίοδο 58-27 την ομάδα του ΑΠΟΠ. Και έτσι έχουμε την Ανόρθωση, η οποία έχει ρεκόρ σήμερα 6-0. ΑΕΛ και θα είπαμε έχουν ρεκόρ 4-1. Νικητής σήμερα θα πάει στο 5-1. Ο Φίνιξ είναι στην τέταρτη θέση με 3-3. Η ΕΝΑΔ ακολουθεί με 2-4. Η Αναγέννηση, Γερμασόγειας με 1-5. Και ο ΑΠΟΠ στην τελευταία θέση, αν δεν ανατρέψει αυτήν την τεράστια διαφορά από την ΕΝΑΔ, με 0-6. Αυτή είναι η εικόνα της αγωνιστικής. Η ΑΕΛ και η ΕΘΑ σήμερα που είναι δύο ομάδες με μεγάλη ιστορία. Η ΑΕΛ βεβαίως είναι η βασίλισσα του Κυπριακού μπάσκετ και του γυναικείου μαζί με τον Κεραυνό. Από την άλλη, η ΕΘΑ είναι μία από τις έξι μόλις ομάδες που έχουν πάρει πρωτάθλημα στο γυναικείο πρωτάθλημα. Το μακρινό βέβαια 1992. Τότε η ΕΘΑ πήρε το πρωτάθλημα και έσπασε τα δύο σερί της Ολυμπιάδας. Προηγήθηκαν δύο πρωταθλήματα από την ΕΝΑΔ. Στη συνέχεια, από το 92 που ήταν το πρωτάθλημα της ΕΘΑ, δηλαδή από το 93 μέχρι πέρσι, το πρωτάθλημα το έπαιρνε είτε η ΑΕΛ είτε ο Κεραυνός. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν πάρει το πρωτάθλημα από το 93 και μετά. Μέχρι πέρσι, που το πρωτάθλημα βεβαίως δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η ΑΕΛ έχει 15 τίτλους, ο Κεραυνός 12. Στα 28 χρόνια που ακολούθησαν μετά το πρωτάθλημα της ΕΘΑ. Οι μάχες για την κατοχή στην επίθεση της ΕΘΑ, η οποία είναι μπροστά με 17-15. Θα επαναφέρει η Θεοδοσίου από την baseline. Γίνονται τα screen για να ελευθερωθούν οι παίχτριες της ΕΘΑ, με την Ιγνατίου να αφήνει στην Κυπριανού. Μπρούερ θα κάνει την προσπίση, θα πάει στο καλάθι. Άμυνα ζώνης η ΑΕΛ. Η μπάλα κόλλησε στο Στεφάνι και η κατοχή είναι για την ΑΕΛ. Όπως λέει και το τοξάκι, άτυχε εκεί η παίχτρια της ΕΘΑ, η οποία είδε την προσπάθειά της να κολλάει στο Στεφάνι. Η μπάλα παραμένει και εκεί μέχρι να μπορέσουν να την βγάλουν. 17-15 μπροστά η ΕΘΑ, 9-40 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Τόμπκινς είναι η πρώτη σκόρες στο σημερινό παιχνίδι για την ΑΕΛ με 7 πόντους. Ακολουθεί με 5 η Θεοδοσίου για την ΕΘΑ. Παπαλά. Μπάλα από την Πιτσιλίδου, κατέληξε στην Όρλοβιτς. Θα στοχίσει όμως η Διεθνής Κύπρια κάτω από το καλάθι. Και τώρα ευκαιρία για την ΕΘΑ να πάει στο fast break με την Brewer. Να στοχεί όμως από μέση απόσταση. Τώρα είναι η ΑΕΛ στην επίθεση. 9 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. 17-15 μπροστά η ΑΕΛ, η ΕΘΑ, η οποία δέχεται τώρα την σοφάριση από την ΑΕΛ με το καλάθι από την Παπαλά. 17-17 στο παιχνίδι μας. Πρώτη φορά που οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες μετά το αρχικό 0-0. Μπρούερ. Το drive που κάνει από την baseline θα στοχίσει, ζητάει φάουλ εκεί. Καμία παράβαση από τους διαιτητές. Η ΑΕΛ στο fast break θα πάρει το φάουλ. Η Παπαδούρη ήταν. Δύο βολές για την Παπαδούρη. Με τον μπάγκο της ΕΘΑ να δέχεται και προειδοποίηση για διαμαρτυρίες εκεί, ότι στην επόμενη διαμαρτυρία θα είναι τεχνική ποινή. Συμβαίνει τον κύριο Χρήστου. Παπαδούρη θα στοχίσει την πρώτη βολή. Παπαδούρη έχει μόλις 56% στο φετινό πρωτάθλημα από την γραμμή. 27 χρονή με 8 πόντους μέσο όρο σε 26 λεπτά συμμετοχής στον αγώνα. Να, εδώ πετυχαίνει ένα στις δύο, 50% κοντά στον μέσο όρο της. Και η ΑΕΛ για πρώτη φορά σήμερα προηγείται στο παιχνίδι. 17-18 το λάθος που γίνεται. Στην πίεση της Στυλιανίδη μπροστά από την Κυπριανού. Κυπριανού που θα πάει και στον πάγκο, στη θέση της θα περάσει η Κυριάκου. Τόμπκινς θα επαναφέρει. Αφήνει στην Παπαδούρη για την οργάνωση της επίθεσης. Τελικά είναι η Τόμπκινς που θα το κάνει. Ανταλλάζουν την μπάλα και οι δύο παίχτριες. Όρλοβιτς. Στυλιανίδη για τρεις. Θα στοχίσει.
Το rebound που παίρνει η Brewer μακριά από το καλάθι. Να δούμε αν θα πάρει πάνω στην επίθεση. Όχι, θα βγάλει έξω, θα πάρει όμως και το φάουλ. Κύριος Βασιλείου εκεί. Το δείχνει την παράβαση. Είναι το πρώτο φάουλ της Σοφίας Τηλιανίδη από πλευράς ΑΕΛ. Από ένα φάουλ στην δεύτερη περίοδο και οι δύο ομάδες. Νατίου η οποία βγαίνει από τα πικ, θα πάρει και την μπάλα. Παρά την προσπάθεια εκεί της Παπαδούρη να κλέψει. Brewer, το φάουλ που γίνεται από την Tompkins. Είναι το δεύτερο φάουλ της ξένης της ΑΕΛ, η οποία αμέσως θα πάει και στον πάγκο. Στη θέση της θα περάσει η Οικονομίδου. Όχι, τελικά είναι η Παπαλά η οποία θα αποχωρήσει. Εκεί η Tompkins μόλις έκανε το δεύτερο φάουλ, μηχανικά ξεκίνησε να πηγαίνει προς τον πάγκο αφού ετοίμασε αλλαγή ο κύριος Παλάλας. Τελικά όμως μένει στο παρκέ παρά τα δύο φάουλ. Δύο φάουλ έχει και η Brewer για την ΕΘΑ. Θεοδοσίου. Παίρνει το πίκ από την Brewer, γίνεται η αλλαγή. Θεοδοσίου, ωραία η πάσα που γίνεται στην Νικόλα που θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές για την Στέφανη Νικόλα. Ωραία ενέργεια εκεί από την Στέλλα Θεοδοσίου που πήρε το πίκ από την Brewer. Στη συνέχεια βρήκε την ελεύθερη συμπαίχτριά της, την Νικόλα, που πάντως με το 50% από τη γραμμή δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Να δούμε αν από το πρώτο της πέρασμα τώρα θα ξεκινήσει με το δεξί. Πετυχαίνει την πρώτη βολή. Ισοφαρίζει η ΕΘΑ τώρα, 18-18. 7.52 για το τέλος του ημιχρόνου. Εστοχικέ στη δεύτερη, 100% θετικότατο το πρώτο της πέρασμα και πάει και στον πάγκο στη θέση της Σαβράση Μυθιλού. Στέφανη, όπως από πλευράς ΑΕΛ και η Πιτσιλίδου, είναι παίχτριες πέρσι που ήταν στον Κεραυνό. Ο Κεραυνός φέτος που δεν αγωνίζεται στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά. Πλήγμα για το πρωτάθλημα, όμως ελπίζουμε να δούμε τον Κεραυνό να επανέρχεται σύντομα. Οι παίχτριες της ομάδας μοιράστηκαν στις διάφορες ομάδες. Η Όρλοβιτς εκεί αστόχησε το φάουλ που έγινε από την Οικονομίδου στην Brewer. Είναι το τέταρτο φάουλ της ΑΕΛ ομαδικό. Μετά από μόλις 2,5 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Να ένα θέμα. Πλέον το κάθε φάουλ που θα κάνει η ΑΕΛ είναι και βολές. Brewer. Θα πετύχει το καλάθι παρά την άμυνα από την Tompkins. Παπαδούρη. Tompkins. Κονομίδου έδωσε ωραία πάσα στην Αντωνίου, η οποία όμως ήταν άστοχη κάτω από το καλάθι. Προσπαθεί ήδη να κάνει το κλέψιμο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κατεβάζουν τη ΣΕΘΑ, περνάνε το κέντρο του γηπέδου. Επίθεση για την ομάδα της Έγκομης. Εξαιρετική πάσα από τη Θεοδοσίου, ασίστ στην Κυριάκου, η οποία τελείωσε κοντά στο καλάθι για το 23-18. Η ΕΘΑ, η οποία τρέχει και ένα σερί 6-0 για να πάρει αυτό το προβάδισμα των 5 πόντων. Brewer, η Tompkins, έβγαλε έξω στην Όρλοβιτς. Το κλέψιμο που γίνεται από την ΕΘΑ που θα τρέξει τώρα 2-1-2-1, 2-1-2-2. Κυριάκου θα κάνει την προσπάθεια. Έβγαλε καλή άμυνα όμως η Παπαδούρη, δεν επέτρεψε στην ΕΘΑ να πετύχει το καλάθι. Όρλοβιτς, το φάουλ που γίνεται στην Οικονομίδου. Και 18 για το τέλος της δεύτερης περίοδου εδώ στο Λευκόθεο. Δεύτερο φάουλ που έκανε η Ιγνατίου. 7 πόντους η Tompkins για την ΑΕΛ, είναι πρώτη σκορές στο παιχνίδι. Για 3 η Αντωνίου θα στοχίσει, προσπάθεια το rebound, κατοχή για την ΕΘΑ. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν πετύχει τρίποντο ακόμη σήμερα.
0 στις 3 η ΕΦΑ, 0 στις 5 η ΑΕΛ. Πάντως είναι εύστοχες από τη γραμμή, αυτό θα το πούμε. 7-8 η ΕΦΑ και 6 στις 7 η ΑΕΛ. Ιγνατίου. Ιγνατίου, εκεί ωραία η προσπάθειά της. Θα στοχίσει όμως. Θα πάρει το rebound η Τόμκινς. Παπαδούρη δίνει στην Οικονομίδου, ελεύθερη κάτω από το καλάθι. Η άμυνα της ΕΦΑ εκεί. Ήταν ένα βήμα πίσω. Πολύ εύκολο καλάθι για την Οικονομίδου. 23-20 μπροστά η ΕΦΑ. Μειώνει η ΑΕΛ στους 3. Κυριάκου. Μυθιλού, ωραία πάσα στη Θεοδοσίου, καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραία η κυκλοφορία της μπάλας εκεί για την ΕΘΑ Εγκόμης που προηγείται τώρα με 5. 25-20. Εντάξει, έκανε και το δεύτερο της φάουλ η Παπαδούρη που θα πάει στον πάγκο στη θέση της. Πέρασε η Μαυρουδή. Στην γραμμή Στέλλα Θεοδοσίου που πέτυχε εκεί το καλάθι. Θα πέτυχε και τη βολή. Και με το έμεσο της τρίποντο θα πάει στους 8 πόντους. Πλέον είναι η πρώτη σκόρερ στο παιχνίδι. Και 3 rebound η Στέλλα και 3 assist. Πολύ καλό ξεκίνημα για την Κύπρια διεθνή παίχτρια της ΕΘΑ. Ωραία πάσα στην Τόμκινς κάτω από το καλάθι. Της γίνεται το φάουλ. Αν είναι από την Brewer είναι το τρίτο της. Τώρα να δούμε. Ναι, το τρίτο φάουλ της Brewer. Η Μάια Brewer εδώ, σοβαρότατο πρόβλημα για την κυρία Γεωργίου. Που βλέπει την ξένη της να έχει 3 φάουλ μετά από μόλις 15 λεπτά παιχνιδιού. Θα κάνει και την αλλαγή, θα περάσει εκτός η Brewer. Στη θέση της η Ιωάννου. Στη γραμμή η Τόμκινς για 2 βολές. Στο σίδερο η πρώτη της προσπάθεια. Έστωγη στην δεύτερη ΕΦΑ η οποία είναι καλύτερη σήμερα από πλευρά στατιστικών. Έχει περισσότερα rebound, 17-13. Έχει και περισσότερα κλεψίματα, 6-3. Από 6 λάθη πάντως οι δύο ομάδες και από 5 assist. Μύθιλου πέτυχε το καλάθι, 28-21. Στο συν 7 η ΕΘΑ. Το συν 7 είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζουμε ήταν 9-2 η ίδια διαφορά και τώρα η ΕΘΑ έχει την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμά της μετά το λάθος που έκανε οι παίχτριες της ΑΕΛ. Εκεί το λάθος που χρεώνεται στην Μαυρουδή. Και έψαξε την Τόμκινς χωρίς όμως αποτέλεσμα. Είμαστε 4,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο Λευκόθεο η ΕΘΑ προηγείται 7 πόντους της ΑΕΛ. Θεοδοσίου. Εξαιρετική σήμερα η Θεοδοσίου. Από 6 μέτρα θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound ξανά. Δεύτερη προσπάθεια. Αυτή τη φορά πετυχαίνει το καλάθι. Και time out που ζητάει ο κύριος Γιώργος Παλάλας, ο προπονητής της ΑΕΛ. Στο 30-21 το σκορ μπροστά η ΕΘΑ Εγκομής. Με την εξαιρετική σήμερα Στέλλα Θεοδοσίου να έχει 10 πόντους. Ακολουθεί με 7, δεύτερη σκορ του αγώνα, πρώτη για την ΑΕΛ, η Τόμκινς. Από 6 πόντους έχουν οι Κυριάκου και Μπρούερ για την ΕΘΑ. Η ΕΘΑ η οποία είναι στατιστικά καλύτερη σήμερα, με εξαίρεση το μικρό ξέσπασμα της ΑΕΛ στην αρχή της δεύτερης περίοδου που προηγήθηκε μάλιστα με 17-18. Η ΕΘΑ έχει το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Μάλιστα από εκείνο το 17-18 η γηπεδούχος ομάδα της ΕΘΑ τρέχει και ένα επιμέρους σκορ 13-3 με αποτέλεσμα προηγείται τώρα 30-21. Δύο ομάδες σήμερα που δέχτηκαν τη μοναδική τους ήττα προφανώς από την ανόρθωση. Η ΕΘΑ στις 11 Οκτωβρίου
Στη Λευκοσία έχασε 94-88 από την αμοχωστιανή ομάδα, ενώ η Ανόρθωση επικράτησε τη ΑΕΛ στην έδρα της στις 8 Νοεμβρίου με 74-70. Ένα παιχνίδι που επίσης είχατε την ευκαιρία να δείτε ζωντανά από το CBF TV. Μακρινό καλάθι για την ΑΕΛ με την Αντωνίου. Μειώνει σε 30-23 η ομάδα της Λεμεσού. Θεοδοσίου. Ξανά η μπάλα στην Θεοδοσίου που πάει να ελευθερωθεί. Κλείνεται από δύο. Βγάζει έξω στη Μύθιλου. Ιγνατίου για τρεις. Θα στοχίσει. Πατάει όμως την τελική γραμμή η Οικονομίδου της ΑΕΛ και ξανά η κατοχή στην ΕΘΑ. 3-34 για το τέλος του ημιχρόνου. Στο παιχνίδι θα περάσει η Ορλοβίτς στη θέση της Ραφαέλλας Αντωνίου που πάει στον πάγκο. Δέχεται και τα χειροκροτήματα εκεί από τις συμπαίχτριές της. Θεοδοσίου έξω στην Ιγνατίου. Δύο παίχτριες που ξεκίνησαν από την Ακαδημία της ΕΝΑΔ. Θεοδοσίου θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές. Έγινε το φάουλ εκεί. Και είναι το τρίτο φάουλ της Παναγιώτας Κυριάκου. Είμαστε με τρία φάουλ έχει για την... Όχι, διορθώνω, της Άντριας Πιτσιλίδη είναι. Για την ΑΕΛ. Τρία φάουλ έχει από πλευράς ΕΘΑ, θυμίζουμε η Αμερικανίδα. Η Μάια Μπρούερ θα στοχίσει η Θεοδοσίου. Την πρώτη βολή, θα στοχίσει στην δεύτερη. 3-27 για το τέλος του ημιχρόνου, 31-23 μπροστά η ΕΘΑ απέναντι στην ΑΕΛ εδώ στη Λευκοσία. 7η αγωνιστική, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος γυναικών. Ορλοβίτς έχει το μισμάτς, θα προσπαθήσει για τους δύο πόντους, θα στοχίσει όμως. Η ΕΘΑ τρέχει. Προσπαθεί να βρει την άμυνα της ΑΕΛ ανοργάνωτη, γυρίζει όμως η άμυνα. Και έτσι οργανωμένη είναι τώρα η επίθεση για την ΕΘΑ. Θεοδοσίου, η έξτρα πάσα στην Ιγνατίου για τρεις, θα πάρει ήδη για το επιθετικό rebound. Θεοδοσίου ξανά, 10 τώρα για το shoot, 2-45 για το τέλος του ημιχρόνου. Θεοδοσίου, ωραία η προσπάθειά της, σκοράρει για το 33-23. Συν 10 μπροστά η ΕΘΑ. 2-30 για το τέλος του ημιχρόνου. Το φάουλ που γίνεται από την Λυγία Ιωάννου. Το πρώτο της. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ της ΕΘΑ. Θυμίζουμε η ΑΕΛ έχει 5 ομαδικά. Πλέον και για τις δύο ομάδες ισχύει το ότι κάθε φάουλ θα σημαίνει βολές. Μαυρουδή έβγαλε ωραία πάσα στην Οικονομίδου που πέτυχε το καλάθι. Θα μετρήσει. Και μια βολή συμπληρωματική για την Ελένη Οικονομίδου. Για ΑΕΛ εδώ ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. 33-25 μπροστά η ΕΘΑ. Οικονομίδου που έχει 83% ποσοστό ευστοχίας από τις ελεύθερες βολές. Θα πετύχει τώρα και την έξτρα βολή που είχε. 33-26 μειώνει η ΑΕΛ στους 7. Θεοδοσίου έρχεται να πάρει την μπάλα. Θα κάνει και το shoot, θα στοχίσει στο σίδερο. Το rebound αμυντικό για την ΑΕΛ. Με τη Στυλιανίδη. Πάλα καταλήγει στη Τόμπκινς, η οποία παίρνει πάνω της στην φάση. Ωραίο τελείωμα από την Τόμπκινς. 33-28. Μειώνει η ΑΕΛ με αυτό το σερί 5-0 που τρέχει. Θεοδοσίου. Θεοδοσίου των 13 πόντων σήμερα. Τόμκιντς έχει 10. Ιγνατίου. Ιγνατίου θα δώσει στην Ιωάννου. Ιωάννου θα πάει προς το καλάθι. Χάνει εκεί την μπάλα. Τελειώνει το ρολόι των 24. Λάθος για την ΕΘΑ και κατοχή για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που είναι πίσω με 5 timeout. Που θα ζητήσει αυτή τη φορά η coach της ΕΘΑ Έγκομης. Ευκαιρία και εμείς να κάνουμε μια ματιά
Να ρίξω μια ματιά στα στατιστικά. Είπαμε 33-28 προηγείται η ΕΘΑ, 1-28 για το τέλος του ημιχρόνου. Η ΕΘΑ έχει 38% ποσοστό ευστοχίας, η ΑΕΛ έχει 40%. Πάντως και οι δύο ομάδες δεν έχουν πετύχει καλάθι 3 πόντων σήμερα. Έχουν και οι δύο ομάδες από 0 στις 5 προσπάθειες από τα 6-75. Ένα γεγονός που ρίχνει και το ποσοστό ευστοχίας τους. Η ΕΘΑ είναι καλύτερη στα rebound παρά το γεγονός ότι διαθέτει η ΑΕΛ την ψηλότερη ξένη παίχτρια. 21 rebound έχει πάρει η ΕΘΑ, 14 η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ πάντως που μοιράζει καλύτερα την μπάλα. Έχει 9 assist έναντι 5 της ΕΘΑ από 7 λάθη για τις δύο ομάδες. Ένα στατιστικό που κρατάμε με την ΕΘΑ, θυμίζω να προηγείται με 5 πόντους, είναι τους 7 πόντους που έχει πάρει η ΕΘΑ από επιθετικά rebound έναντι κανενός της ΑΕΛ. Και στα ατομικά στατιστικά είπαμε η Στέλλα Θεοδοσίου με 13 πόντους για την ΕΘΑ, πρώτη σκόρερ, 10 πόντους για την ΑΕΛ έχει η Άντζελα Τόμκινς. Το παιχνίδι που επαναρχίζει 1-28 για το τέλος του ημιχρόνου. Κατοχή για την ΑΕΛ που είναι πίσω με 5. Θυμίζουμε η διαφορά έχει πάει μέχρι και το 10. Συν 10, 33-23. Τώρα η διαφορά είναι στο 33-28. Τόμκινς. Ψάχνει την Όρλοβιτς. Καλή άμυνα από την ΑΕΛ που κλέβει, από την ΕΘΑ που κλέβει. Θεοδοσίου. Κυριάκου. Θα πάει στο καλάθι και θα τελειώσει με 2 πόντους, 35-28. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μαυρουδί. Πιέζει η Ιωάννου. Μαυρουδί που δίνει στην οικονομή του. Τόμκινς για 2 από το ύψος της γραμμής στον Πολόν. Θα ευστοχίσει. 35-30. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ιγνατίου με την μπάλα. Κυριάκου, ξανά Ιγνατίου. Έρχεται η Θεοδοσίου να πάρει την μπάλα. Παίρνει και το πικ από την Ιωάννου, από τη Μύθιλου. Διορθώνω, τώρα είναι Κυριάκου προσπάθεια, θα στοχίσει. Τελικά η ΕΘΑ παίρνει την μπάλα χωρίς να έχει όμως ανανεωθεί το ρολόι των 24. Πολύ σωστά, αφού η μπάλα δεν άγγιξε στο Στεφάνι. Και έτσι το λάθος που χρεώνεται η ΕΘΑ. Κατοχή για την ΑΕΛ, 17 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Η ΕΘΑ προηγείται 35-30 και η ΑΕΛ έχει την κατοχή της μπάλας. Όπως και στην πρώτη περίοδο, έτσι και τώρα, η ΑΕΛ έχει δική της όλη την τελευταία επίθεση στο δεκάλεπτο. Μαυρουδί με την μπάλα στα χέρια. Έρχεται η Τόμκινς να πάρει το πικ, να δώσει το πικ. Μαυρουδί θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει επιθετικό rebound για την Τόμκινς, η οποία σκοράρει κάτω από το καλάθι και μειώνει έτσι η ΑΕΛ 35-32, που είναι και το σκορ του ημιχρόνου εδώ στο Λευκό Θεό. Κοντά οι δύο ομάδες, αν και η ΕΘΑ είναι καλύτερη. Ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο σημείο του αγώνα. Προηγήθηκε με 10 πόντους, 33-23. Όμως η ΑΕΛ στη συνέχεια με ένα επιμέρους σκορ 2-9 μείωσε στους 3. 35-32 λοιπόν είναι το τελικό σκορ του ημιχρόνου εδώ στο Λευκόθεο. Η Τόμκινς έχει 14 πόντους πλέον με αυτό το καλάθι που πέτυχε. 13 για την ΕΘΑ ή Θεοδοσίου. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο στο Λευκόθεο. Θα κάνουμε και εμείς ένα break και θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές του CPF TV, επιστρέψαμε στο Λευκόθεο και στο παιχνίδι της ΕΘΑ και της ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος γυναικών. Με την ΕΘΑ να προηγείται 35-32 στο ημίχρονο, όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι του πρώτου γύρου, νωρίτερα σήμερα ο Φίνιξ κέρδισε 51-50 την αναγέννηση, ενώ η ΕΝΑΔ πέρασε νικηφόρα από την Πάφο με 40-78. Οι δύο ομάδες, είπαμε και προηγουμένως, έχουν ρεκόρ 4-1
στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα περάσει στη δεύτερη θέση. Η ΕΘΑ πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο με την Κυριάκου, εκεί που έκανε και το κλέψιμο στην επαναφορά για την ΑΕΛ. Η ΕΘΑ πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο με... Η ΕΘΑ που είναι ελαφρώς καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΛ από την άλλη δεν έχει πάρει ιδιαίτερες βοήθειες, ειδικά από την Όρλοβιτς και την Πιτσιλίδου που είναι άποντες. Πολύ σημαντικό αυτό για την ΑΕΛ. Το κλέψιμο με τη Θεοδοσίου αυτή τη φορά να πηγαίνει προς το καλάθι και να στοχεί. Δύο συνεχόμενα κλεψίματα που κατέληξαν σε 4 πόντους για την ΕΘΑ. Η ΕΘΑ η οποία στο πρώτο ημίχρονο είχε 8 πόντους από λάθη του αντιπάλου. Τώρα μέσα στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου πέτυχε 4. Brewer ή Tompkins, συγγνώμη, πετυχαίνει το καλάθι. 39-34. Μειώνει η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ η οποία αγωνίζεται με τα μαύρα, ενώ η ΕΘΑ με τις κίτρινες εμφανίσεις. Άστοχη εκεί η Κυπριανού, θα πάρει το rebound η ΑΕΛ, η Παπαδούρη ψάχνει την πάσα, θα κάνει όμως το λάθος που χτύπησε και στον διαιτητή εκεί, η μπάλα πέρασε εκτός παρκέ, 8-30 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΕΘΑ η οποία ήταν μπροστά στο σκορ από τα 20 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στα 18-40. Από την άλλη προηγήθηκε μόλις η ΑΕΛ μόλις για 40 δευτερόλεπτα. Εκείνο το 17-18 στις αρχές της δεύτερης περίοδου. Κυπριανού έκανε το λάθος, έκλεψε η Tompkins που θα κρατήσει βέβαια την κατοχή αφού η μπάλα μετά από παρεμβολή εκεί της Κυπριανού πέρασε εκτός παρκέ. Παπαδούρη θα κατεβάσει την μπάλα. Κυπριανού μπροστά της, η Παπαδούρη έδωσε στην Tompkins, η Tompkins θα πάει προς το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ που έκανε η Μύθιλου. Είναι το δεύτερο φάουλ. Δεύτερο φάουλ της Μύθιλου, έστειλε την Tompkins στη γραμμή για δύο βολές. Tompkins θα πετύχει την πρώτη. Στοχή όμως την δεύτερη. Το rebound πήρε η Brewer. Brewer με τα τρία φάουλ από το πρώτο ημίχρονο πάει προς το καλάθι. Θα ευστοχήσει παρά την προσπάθεια ή και την άμυνα που αρκετές παίχτριες της ΑΕΛ. Όρλοβιτς. Όρλοβιτς θα στοχίσει, επιθετικό rebound η Tompkins. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Η Όρλοβιτς η οποία παραμένει απόντη. Η Tompkins το παίρνει πάνω της. Είναι η πρώτη σκόρερ στο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Tompkins τώρα έχει 19 πόντους. Είχε 6 rebound. Θα στοχίσει το rebound, θα το πάρει η Κυριάκου για την ΕΘΑ, η οποία κατεβάζει και την μπάλα. Κυριάκου εκεί δέχεται την τάπα από την Πέτρα Όρλοβιτς που έρχεται και ολοκληρώνει η Οικονομίδου το κλέψιμο. Tompkins για 3. Θα στοχίσει. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν πετύχει καλάθι 3 πόντων σήμερα. Brewer, άστοχη, μάχης για το rebound, θα πάρει το επιθετικό η Brewer με αντίπαλο την Tompkins. Στη γωνία η Brewer πάει προς το καλάθι και θα πετύχει 2 πόντους. Εκεί η Brewer εκμεταλλεύτηκε, το λάθος που γίνεται, το κλέψιμο σε επαναφορά της μπάλας για την ΑΕΛ. Βήματα, είναι βήματα, ναι, από την Θεοδοσίου. Είχαμε λοιπόν την Brewer να πετυχαίνει το καλάθι απέναντι στη Tompkins της ΑΕΛ. Η Brewer εκμεταλλεύτηκε την αθλητικότητα της απέναντι στη Tompkins, όμως στη συνέχεια η Tompkins, η center της ΑΕΛ, έκανε το λάθος στην επαναφορά, το κλέψιμο. Τελικά όμως πέρασε ανέμακτα εκείνη η φάση για την ΑΕΛ, αφού ακολούθησαν τα βήματα από την Στέλλα Θεοδοσίου.
Και έτσι η ΕΘΑ προηγείται με 6. 6 και 49 για το τέλος της τρίτης περίοδου εδώ στο Λευκόθεο. Όρλοβιτς. Οικονομίδου πάει να κλέψει η Μπρούερ. Παρολίγο να τα καταφέρει. Όρλοβιτς ψάχνει την πάσα. Έρχεται η βοήθεια η Όρλοβιτς, η οποία θα κάνει το shoot. Παπαλάτου επιθετικό rebound. Δεύτερο συνεχόμενο κάτω από το καλάθι. Θα ευστοχίσει αυτή τη φορά η Δήμητρα Παπαλά, η 17χρονη center της ΑΕΛ. Θεοδοσίου κλείνεται εκεί καλά από την άμυνα της ΑΕΛ και η κατοχή όμως παραμένει στα χέρια της ΕΘΑ. 43-39 μπροστά η ομάδα της Έγκομης. Θεοδοσίου. Καλή παρεμβολή της μπάλας από την Οικονομίδου. Στα 13 για το τέλος του χρόνου των 24. Ξανά η Θεοδοσίου θα επαναφέρει. Μπρούερ. Το φάουλ που γίνεται στην Μπρούερ. Είναι το πρώτο φάουλ της ΑΕΛ στην τρίτη περίοδο. Δύο ομαδικά έχει η ΕΘΑ. 14 τώρα για το shoot για να ολοκληρώσει την επίθεσή της η ΕΘΑ. Η Θεοδοσίου ξανά επαναφέρει στην Κυπριανού. Η Κυπριανού πάει προς την baseline. Βγάζει έξω στην Νίκολα, η οποία θα στοχίσει. Κυριάκου προσπάθησε για το επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφερε όμως. Τώρα είναι ευκαιρία της ΑΕΛ να μειώσει. Παπαδούρη. Οικονομίδου. Φίνει στην Στυλιανίδη. Παπαλά. Όρλοβιτς. Και από τις πέντε παίχτρες ΑΕΛ πέρασε η μπάλα σε αυτή την επίθεση. Στυλιανίδη. Οικονομίδου. Για δύο από μακριά θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound και το foul η Παναγιώτα Κυριάκου, η 17χρονη guard. Πολύ καλή φέτος, 10,4 πόντους αναγώνα σε 25 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής. Πιέζει ψηλά η Τισαέλ. Κατεβάσει την μπάλα όμως η Κυπριανού. Επίσης 17 ετών, μικρή. Νεανική ομάδα της ΕΘΑ. Η ΕΘΑ η οποία φέτος είναι η δεύτερη της χρονιά ξανά στο πρωτάθλημα γυναικών μετά την επαναδραστηριοποίηση της ομάδας. Μια ΕΘΑ η οποία στις μικρές ηλικίες έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα στο γυναικείο με την ΕΘΑ να είναι διεκδικήτρια μαζί με Ανόρθωση και ΑΕΛ. Η ΕΘΑ η οποία στην περσινή το 19-20 πρώτη της σεζόν στην επιστροφή της στο γυναικείο ήταν τέταρτη με 6-6 και στα ημιτελικά το play-off θα έπαιζε με την πρώτη την ΑΕΛ, η οποία είχε τελειώσει τη regular season με 12-0. Όμως ο κορονοϊός διέκοψε το πρωτάθλημα. Νίκολα έκανε το κλέψιμο για την ΕΘΑ, η οποία έχει την ευκαιρία τώρα το συν-4 να το μεγαλώσει. Πήγαμε και στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Θεοδοσίου δίνει στην Μπρούερ. Μπρούερ. Ωραία πάσα στη Στέφανη Νικόλα που θα σκοράρει, πανηγυρίζει η Μπρούερ εκεί την εξαιρετική της ασίστ. 45-39 μπροστά η ΕΘΑ. Όρλοβιτς. Παπαλά από μέση απόσταση θα στοχίσει. Θεοδοσίου θα κατεβάσει την μπάλα για την ΕΘΑ. Κυριάκου. Θεοδοσίου και Κυπριανού. Κυπριανού ζητάει πικ και από τις δύο ψηλές της ομάδας της. Βάζει έξω στην Κυριάκου. Για δύο πατάει. Θα στοχίσει. Παπαδούρη δίνει στην Όρλοβιτς. Πάει για το πρώτο της καλάθι σήμερα. Δεν θα το καταφέρει όμως ούτε και τώρα. Στέφανη Νικόλα πήρε το rebound. Κυριάκου για δύο. Καλή άμυνα από την Παπαλά. Παπαδούρη, baseball πάσα στην Όρλοβιτς. Ξανά. Αυτή τη φορά θα πετύχει το καλάθι το πρώτο της στον αγώνα η Πέτρα Όρλοβιτς. 45-41.
Θεοδοσίου για δύο. Θα στοχίσει το παιχνίδι που άνοιξε. Ξανά η Παπαδούρη βγάζει σε fast break την ΑΕΛ. Όρλοβιτς κάτω από το καλάθι. Θα στοχίσει εκ νέου. Κνευρισμένη Πέτρα Όρλοβιτς. Κακή και επιστροφή της ΑΕΛ στην άμυνα. Η Μπρούερ το εκμεταλλεύεται για να τελειώσει στο 47-41. Time out που ζητάει ο κύριος Γιώργος Παλάλας, τον οποίο αναμένουμε να ακούσουμε να φωνάζει σε λίγα δευτερόλεπτα, διότι η ΑΕΛ ήταν στα τελευταίες της 2-3 επιθέσεις πάρα πολύ κακή και ειδικά στην επιστροφή της στην άμυνα. Η ΕΘΑ, η οποία αν κερδίσει σήμερα την ΑΕΛ, θα είναι η πρώτη φορά που θα κερδίσει την ΑΕΛ μετά από περίπου 10 χρόνια. Τελευταία νίκη της ΕΘΑ απέναντι στην ΑΕΛ ήρθε στις 31 Ιανουαρίου του 2010, δηλαδή πριν από 10 χρόνια και 9 μήνες. Στο πρωτάθλημα της σεζόν 2009-2010 η ΕΘΑ κέρδισε την ΑΕΛ για την ένατη και προτελευταία αγωνιστική της regular season με 62-37 και ήταν και μεγάλη νίκη, διότι η ΑΕΛ ήταν η μοναδική της ήττα στη regular season σε εκείνη τη χρονιά όπου πήρε και το πρωτάθλημα η ομάδα της Λεμεσού. Η ΕΘΑ τερμάτισε τη regular season εκτός τετράδας με ρεκόρ 4-6. 31 πρώτου του 2010 λοιπόν ήταν η τελευταία φορά που η ΕΘΑ κέρδισε την ΑΕΛ. Βέβαια, να είμαστε και δίκαιοι, δεν αγωνίστηκαν και ιδιαίτερα πολλές φορές οι ομάδες μεταξύ τους από τότε. Την επόμενη σεζόν, το 10-11, η ΕΘΑ ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 0-16. Η ΑΕΛ ήταν τέταρτη με 11-5. Πήρε όμως το πρωτάθλημα η ΑΕΛ, κερδίζοντας την αίτη της regular season ομάδα του Κεραυνού. Και από το 2011 μέχρι το 2019 η ΕΘΑ δεν έπαιζε πρώτη κατηγορία, έτσι και οι δύο ομάδες προφανώς δεν αναμετρήθηκαν. Παρ' όλα αυτά έχει περάσει μία δεκαετία από την τελευταία φορά που η ΕΘΑ κέρδισε την ΑΕΛ. Το παιχνίδι που επανήλθησε με την Πιτσιλίδου και αυτή είναι από τη σήμερα, κάνει το λάθος. Κλέψιμο για την ΕΘΑ με τη Θεοδοσίου να τρέχει. Τρία και κάτι για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κυπριανού. Έρχεται η Tompkins να πάρει την μπάλα. Παίρνει και το πικ η Brewer. Συγγνώμη. Καλή άμυνα όμως από την Όρλοβιτς. Το φάουλ που γίνεται στη συνέχεια στην Πιτσιλίδου. Είναι το τρίτο φάουλ της ΕΘΑ. Τρία έχει και η ΑΕΛ. 2:50 για το τέλος, είπαμε, της τρίτης περίοδου. Αλλαγή για την ΕΘΑ. Ιγνατίου θα περάσει στη θέση της Κυπριανού. Πρώτη σκόρη στο παιχνίδι, η Tompkins με 19. Ακολουθεί με 15 για την ΕΘΑ η Θεοδοσίου. Tompkins έχει και 6 rebound. 7 rebound, πρώτη rebound στο αγώνα. Η Brewer της ΕΘΑ. Να το καλάθι τώρα από την Παπαδούρη. Πάει στους 5 πόντους με αυτή την προσπάθεια και η ΑΕΛ μειώνει στους 4. Βλέπει και την μπάλα. Το φάουλ που κάνει. Αν είδαμε σωστά, ήταν η Ιγνατίου. Ναι, το τρίτο της φάουλ της παίχτριας της ΕΘΑ. Η δίδυμη αδελφή της Μαρίας Ιγνατίου, της διαιτητής. Η Έλενα Ιγνατίου, παίχτρια της ΕΘΑ. Δύο κυρίες που έχουν ξεκινήσει από την ΕΝΑΦ, το είπαμε προηγουμένως. Η Μαρία Ιγνατίου εδώ και χρόνια είναι διαιτητής στην πρώτη κατηγορία του ανδρικού. Η Έλενα Ιγνατίου παίζει μπάσκετ στην ΕΘΑ. Παπαδούρη. Παρακινδυνευμένη πασακή και πολύ έξυπνα η Θεοδοσίου έκανε το κλέψιμο. Πάει στο καλάθι. Κάνει και την, ολοκληρώνει και την προσπάθειά της με εύστοχο καλάθι δύο πόντων. Στο συν 6 ΕΘΑ. Πάει να γίνει το λάθος από πλευρά ΑΕΛ. Γίνεται με την Παπαδούρη να ρίχνει την μπάλα στην Όρλοβιτς, η οποία εκεί βρέθηκε σε μία μάχη με την αντίπαλό της και δεν μπόρεσε να πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο κύριος Παλάλας ρίχνει στο παρκέ την Ελένη Μαυρουδή στη θέση της Παπαδούρη. Πιτσιλίδου προσπαθεί να κλέψει την μπάλα από την Ιγνατίου. Η Ιγνατίου δίνει στην Θεοδοσίου που έρχεται να βοηθήσει. Ξανά η Ιγνατίου. Άστοχη η Νικόλα κάτω από το καλάθι. Χαμένη ευκαιρία για την ΕΘΑ. Παπαλά. Βάζει έξω.
Φινόρλοβιτς, Μαυρουδία 3, θα στοχίσει και πάλι. Και πάλι διότι όχι τόσο η Μαυρουδία όσο οι δύο ομάδες. Ήταν το 7ο άστοχο σιούτ 3 πόντων για την ΑΕΛ σε ισάριθμες προσπάθειες. 0 στις 6 έχει η ΕΘΑ παρακαλώ. Και μάλιστα δεν το συνηθίζουν οι δύο ομάδες αυτό. Από τα 6.75 η ΑΕΛ είναι πρώτη σε ευστοχία με 33% στο πρωτάθλημα. Η ΕΦΑ είναι τρίτη σε ευστοχία με 26,5 ποσοστό ευστοχίας από τα 6.75. Σήμερα έχουν 0% και οι δύο ομάδες. Είναι τρομερό στοιχείο αυτό. Ειδικά να αναλογιστούμε ότι είναι και η πρώτη και τρίτη ΑΕΛ και ΕΦΑ αντίστοιχα σε ευστοχία από τα 6.75 στο πρωτάθλημα. Πιτσιλίδου έδωσε. Στη Μαυρουδή κατέληξε η μπάλα. Θα στοχίσει και πάλι από μακριά. Το επιθετικό rebound όμως πήρε Πιτσιλίδου που βγάζει ωραία πάσα στην Όρλοβιτς που τελειώνει με το αριστερό κάτω από το καλάθι. Μειώνει στους 4 η ΑΕΛ. Θεοδοσίου για την ΕΘΑ. Η ΕΘΑ είπαμε παίζει με τα κίτρινα. Η ΑΕΛ με τα μαύρα. Θεοδοσίου αφήνει στην Μπρούερ. Παίρνει το πίκι Μπρούερ από τη Μυθιλού, ξανά το πίκ, ελευθερώνεται, Θεοδοσίου, ψάχνει το drive, δίνει έξω στη weak side στην Κυριάκου που θα στοχίσει από τα γραμμή των τριών πόντων. Όρλοβιτς, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, ωραία πάσα στην Τόμκινς, η οποία θα στοχίσει, θα πάρει όμως το φάουλ. Δύο βολές για την Άντζελα Τόμκινς, η πρώτη σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΛ που έχει 9 στις 13 προσπάθειες από τη γραμμή. Η ΕΘΑ έχει 9 στις 11. Τόμκινς είναι στους 19 πόντους. Και είναι λίγο πολύ μόνη της σήμερα, διότι ακολουθεί με 6 παπαλά. Μια παίχτρια που ήρθε από τον πάγκο. Πάει στους 20 τώρα. Και είναι θέμα αυτό για την ΑΕΛ, η οποία χρειάζεται κυρίως την Όρλοβιτς να βοηθήσει. Στους 4 Όλοβιτς, η Πιτσιλίδου είναι άποντη. Οικονομίδου μόλις 5 πόντους. Πετυχαίνει τις δύο βολές. Η Τόμκινς πάει στους 21. Το φάουλ που γίνεται στην Ιγνατίου. Είναι το τέταρτο φάουλ της ΑΕΛ. Δεν έχει βολές για την ΕΘΑ. Τέταρτο φάουλ όμως που έκανε η Άντρια Πιτσιλίδου. Σε αυτή τη φάση είναι η πρώτη παίχτρια της ΑΕΛ με 4 φάουλ. 4 για την ΕΘΑ έχει η Ιωάννα Κυπριανού. Μπρούερ θα πάρει το φάουλ από την Τόμκινς. Διαφωνεί η Τόμκινς σε αυτή την υποδείξη. Είναι ο τρίτο της φάουλ. Και είναι δύο βολές για την Μάια Μπρούερ. Η Μπρούερ η οποία είναι δεύτερη σκόρερ της ομάδας της. Με 12 πόντους. Έχει και 7 rebound. Πάει τώρα στους 13 και η διαφορά στους 3. Πετυχαίνει και τις δύο βολές η Μάια Μπρούερ και έτσι η ΑΕΛ η οποία τώρα έχει 24 δευτερόλεπτα από τα 27,8 που απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θεωρητικά η ΑΕΛ θα έχει την ευκαιρία να βγάλει μια τελευταία επίθεση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση όμως. Να, η ΑΕΛ, η ΕΘΑ, διορθώνω, θα έχει την τελευταία φάση και πράγματι η ΕΘΑ με το λάθος που έκανε τώρα η ΑΕΛ έχει στη διάθεσή της 20,9 δευτερόλεπτα όλα δικά της για το τέλος της τρίτης περίοδου μετά το λάθος που έγινε στην επίθεση τώρα. Το time out που ζήτησαν για να οργανώσει την επίθεσή της η ΕΘΑ. Η ΕΘΑ η οποία την επόμενη αγωνιστική είπαμε πάει στην Λεμεσό, στην τεχνική σχολή, στην Β' τεχνική σχολή για να αντιμετωπίσει την ανόρθωση στις 6 Δεκεμβρίου στο ντέρπι της αγωνιστικής. Ενώ η ΑΕΛ υποδέχεται την ίδια μέρα, λίγο νωρίτερα, στις 12.30 στον Νίκος Σολομονίδης, την Ενάδα Αγίου Δομετίου. Θεωρητικά η ΑΕΛ θα έχει πιο εύκολο ρόλο.
η ΑΕΛ, η οποία κέρδισε την ΕΝΑΔ 72-56 στον Άγιο Δομέτιο, στον πρώτο γύρο, ενώ είπαμε η Ανόρθωση πέρασε νικηφόρα από τη Λεμεσό απέναντι στην ΑΕΛ. Δύσκολη νίκη πάντως, 94-88. Το παιχνίδι αυτό βλέπουμε είναι το τελευταίο χρονικά της 7ης αγωνιστικής του προαθλήματος γυναικών, του πρώτου γύρου. Και η ΕΘΑ τώρα έχει την τελευταία επίθεση στην τρίτη περίοδο. Με την Θεοδοσίου να κατεβάζει την μπάλα. Έρχεται η Brewer για τρεις. Θα στοχίσει. Μάχες για το rebound. Θα το πάρει η ΑΕΛ. Η κατοχή παραμένει στην ΕΘΑ. Η ΕΘΑ πάλεψε εκεί μάλλον για το rebound. Η κατοχή στην ομάδα της Έγκομης, η οποία έχει κάτι λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα έκανε σιούτ. Άρα λογικά τώρα θα δούμε πάσα και σιούτ. Brewer, εκεί πολύ έξυπνη προσπάθειά της. Το φάουλ που πήρε. Εξαιρετική η έπνευση της Brewer, η οποία έριξε την μπάλα σε αντίπαλό της για να πάρει πάνω της την τελευταία επίθεση. Έδειξε πολύ ψηλό μπασκετικό IQ εκεί. Η Brewer εκμεταλλεύτηκε την προσοχή των αντιπάλων της στην πάσα και έτσι με 0,6 δευτερόλεπτα να απομένουν οι Brewer στη γραμμή. Πάντως αστοχή την πρώτη της βολή. Πετάει στον κάλαθο εκεί την ευκαιρία που είχε για 2 πόντους. Θα στοχίσει στη δεύτερη, μισό δευτερόλεπτο η ΑΕΛ. Να δούμε τι θα κάνει. Μια μακρινή πάσα από την Παπαλά. Το shoot που γίνεται χωρίς τύχη από την Στυλιανίδη. Και έτσι έχουμε το τελικό σκορ της τρίτης περίοδου. 52-47 προηγείται η ΕΘΑ. Η ΕΘΑ η οποία συνεχίζει να προηγείται στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Όμως η ΑΕΛ είναι κοντά. Τίποτα δεν έχει κρυθεί εδώ στο Λευκόθεο. Αφού η ΑΕΛ διαθέτει, η αλήθεια είναι διαθέτει μεγαλύτερο βάθος στο μπάγκο η ΑΕΛ. Αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά. Έχει πάρει 17 πόντους από τον μπάγκο η ομάδα της Λεμεσού, έναντι μόλις 4 της ΕΘΑ. Και μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενδέχεται το στοιχείο αυτό να παίξει ρόλο. Ειδικά λάβουμε υπόψη ότι οι παίχτριες όπως είναι η Πιτσιλίδου και η Όρλοβιτς δεν έχουν βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι του σκοραρίσματος τουλάχιστον. Φτάνει η ΑΕΛ να διορθώσει τα λάθη που κάνει, τις κακές επιλογές. Από την άλλη η ΕΘΑ, η οποία έβγαλε πάρα πολύ καλή εικόνα σήμερα με την Στέλλα Θεοδοσίου, για άλλο ένα παιχνίδι να κάνει εξαιρετική εμφάνιση, 24χρονη, 16 πόντους μέσω όρο, σήμερα έχει 17. Έχει και 5 rebound και 3 assist, ενώ ακολουθεί η Brewer με 15 πόντους και 7 rebound, ενώ η Παναγιώτα Κυριάκου έχει 10 πόντους και 6 rebound. Γενικά βλέπουμε αρκετές παίχτες και από τις δύο ομάδες να βοηθάνε. 0 στα 8 τρίποντα η ΕΘΑ, 0 στα 7 τρίποντα η ΑΕΛ. Αυτό είναι ένα στοιχείο που κρατάμε. Να δούμε αν θα πετύχει κάποια ομάδα shoot 3 πόντων σήμερα. Δεν ξέρουμε αν έτυχε αυτό. Είναι ένα στατιστικό που δύσκολα θα το ανακαλύψουμε, τουλάχιστον θα χρειαστεί ψάξιμο. 32-30 τα rebound υπέρ της ΕΘΑ. Η ΕΘΑ έχει 7 assist, 14 η ΑΕΛ. Όμως η ΑΕΛ έχει περισσότερα λάθη, 17 έναντι 12. Λοιπόν, το παιχνίδι που επαναρχίζει με την τέταρτη και τελευταία περίοδο εδώ στο Λευκόθεο. 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών. ΕΘΑ ΑΕΛ, η ΕΘΑ είναι μπροστά με 5. Στην επίθεση η ομάδα της Λεμεσού, Μαυρουδή. Η έξτρα πάσα που γίνεται στη γωνία, θα στοχίσει όμως η Στυλιανίδη. Το επιθετικό rebound που παρολίγο να το πάρει η ΑΕΛ. Τελικά όμως, να δούμε τώρα, όχι. Τελικά έρχεται η Brewer για να σώσει την κατάσταση για την ομάδα της. Το φάουλ που γίνεται στην Αμερικανίδα από την Ραφαέλ Αντωνίου. Η αλλαγή. Εκτός για την ΕΘΑ, εκτός η Μύθιλου, μέσα η Στέφανη Νικόλα. Η αλλαγή και για την ΑΕΛ, η Τόμκινς θα περάσει στη θέση της Παπαλά. Κατοχή είναι για την ΑΕΛ, με το φάουλ που έγινε προηγουμένως. Πιτσιλίδου. Η Μαυρουδή, διορθώνω. Μπροστά της είναι η Ιγνατίου. Τόμκινς. Τόμκινς, ωραία ενέργεια, κακό όμως το σιούτ.
Η μάχη για το rebound βγάζει νικήτρια την Έφα με την Brewer να τρέχει. Η Brewer απέναντι σε τρεις, θα χτυπήσει πάνω σε αμυντικό και η κατοχή είναι για να δούμε. Δεν ξέρουν οι διαιτητές. Ένας περιμένει από τον άλλον εκεί. Χάθηκε η φάση. Υπάρχει και την debate αν υπήρξε foul. Είναι jump ball. Όχι, είναι jump ball, διότι δεν ήταν σίγουροι για το που άγγιξε η μπάλα και έτσι η κατοχή παραμένει για την ΕΘΑ. Αυτό το τοξάκι έδειχνε γηπεδούχο. Θεοδοσίου στην επαναφορά. Στο συν 5 η ΕΘΑ βγάζει την άμυνα εκεί η Στυλιανίδη στην επαναφορά. Θεοδοσίου τώρα ξανά στην επαναφορά με την Tompkins. Tompkins. Η Brewer διορθώνω. Στην Θεοδοσίου θα στοχίσει, το rebound πήρε η Οικονομίδου. Νάντι Τόμπκινς τώρα, η οποία πέτυχε το καλάθι για την ΑΕΛ που μειώνει στους τρεις. Ιγνατίου κατεβάζει την μπάλα για την ΕΘΑ, δίνει στην Θεοδοσίου. Μαζί με την Brewer είναι οι δύο παίχτρες που έχουν ξεχωρίσει για την ομάδα της Έγκομης. Θεοδοσίου δεν θα μετρήσει το καλάθι, το φάουλ έγινε πριν ξεκινήσει την προσπάθειά της. Πάντως είναι ενδεικτικό της πολύ καλής της παρουσίας σήμερα της Στέλλας Θεοδοσίου. Κυπριανού θα περάσει το παρκέ για την ΕΘΑ. Δύο βολές, όχι, τι λέω, δεν είναι δύο βολές αφού το καλάθι δεν μετρήσε. Είναι επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την Θεοδοσίου. Στο φάουλ που της έγινε, στο πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο για την ΑΕΛ. Δεν έχει φάουλ βεβαίως η ΕΘΑ. Κυριάκου έδωσε στην Κυπριανού, αυτή στην Brewer. Brewer με αντίπαλο τη Στυλιανίδη, κάνει βήματα η Αμερικανίδα της ΕΘΑ, διαφωνεί. Αλλά μετά δείχνει να το αποδέχεται. Όμως και να έχει το λάθος που έκανε η ΕΘΑ εκεί, 52-49 μπροστά με 3 η ομάδα της Έγκομης. Δύο ομάδες αυτές που αναμένουμε να δούμε στα play-off. Τώρα θα είναι αντίπαλες στα ημιτελικά, δεν το ξέρουμε. Υπάρχει δρόμος ακόμη. Και μπορεί η ανόρθωση να είναι με 6-0 όμως και στα άλλα δύο παιχνίδια ανάμεσα στις τρεις πρώτες ομάδες. Και τα δύο με την συμμετοχή της ανόρθωσης απέναντι σε ΑΕΛ και ΕΘΑ. Και η ΑΕΛ και η ΕΘΑ ήταν πολύ ανταγωνιστικές μέχρι τέλους, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ανόρθωση για ΑΕΛ και ΕΘΑ είναι τρεις ομάδες που δείχνουν να έχουν όλα τα χέγγια για να πάνε μέχρι τέλους. Πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και θα το παρακολουθείτε ζωντανά μέχρι τέλους από το CPF TV, την πλατφόρμα των μεταδόσεων της Ομοσπονδίας. Η Tompkins για την ΑΕΛ εκεί τελείωσε πολύ ωραία κάτω από το καλάθι, μειώνει στον πόντο. Η ΑΕΛ η οποία τρέχει ένα σερί 4-0 στα πρώτα δύο λεπτά της τέταρτης περίοδου για να μειώσει στο έναν πόντο. ΕΘΑ στην επίθεση, Κυριάκου από μακριά θα στοχίσει, μάχης για το rebound, θα το πάρει η ΑΕΛ η οποία έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά τώρα αν σκοράρει εδώ η Οικονομίδου. Πετυχαίνει το καλάθι, 52-53 μπροστά η ασπής ΑΕΛ, 7-33 για το τέλος, είναι η πρώτη φορά μετά από τις αρχές της δεύτερης περίοδου που η ΑΕΛ περνάει μπροστά στο σκορ. Με το σερί 6-0 που τρέχει η ΑΕΛ στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Για το time out που ζήτησε η κυρία Σκεύη Γεωργίου, η προπονήτρια της ΕΘΑ Έγκομης. Για να αναχαιτήσει και εκεί το πάνω χέρι της ΑΕΛ, η οποία είπαμε ξεκίνησε πολύ καλύτερα αυτή την τέταρτη περίοδο. ΕΘΑ και ΑΕΛ, οι οποίες σκοράρουν αντίστοιχα 75,6 η ΕΘΑ και 77 πόντους η ΑΕΛ. Σήμερα είναι πολύ πιο χαμηλά στο σκοράρισμα. Λογικό αυτό. Βλέπουμε τις δύο ομάδες να επικεντρώνονται στην άμυνα. Είναι και η μεγάλη αστοχία από τα 6-75, 0 στις 16 προσπάθειες και από τις δύο ομάδες, από 8 άστοχες για ΕΘΑ και ΑΕΛ, 0%.
πολύ χαμηλό, πολύ αξιόπιστο. Σημείωτο αυτό το στοιχείο. Η ΕΘΑ στην κατοχή. Με τη Θεοδοσίου να παίρνει την μπάλα, δίνει στη Μύθιλου. Βγάζει δίπλα στην Κυριάκου, έρχεται η Τόμπκινς, βγάζει καλή άμυνα. Η ξένη της ΑΕΛ που έχει την ευκαιρία τώρα να αυξήσει τη διαφορά. Η ΑΕΛ δεν έχει προηγηθεί περισσότερο από ένα πόντο σήμερα. Ήταν το 17-18 και τώρα το 52-53. Μαυρουδή, εξαιρετική η πάσα στην Οικονομίδου. Δεν πέτυχε το καλάθι, πήρε όμως το φάουλ. Με το τέλος του αγώνα μείνετε κοντά μας. Έχουμε δηλώσεις από το παρκέ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε από μία παίχτρια από την κάθε ομάδα. Αναλόγως και το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι μέχρι τότε. Οικονομίδου στην γραμμή, θα πετύχει την πρώτη βολή. Στο συν 2 τώρα η ΑΕΛ. Το είπαμε πριν, προφανώς είναι η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε αν θα αυξήσει κι άλλο τη διαφορά η ΑΕΛ ή αν θα βγάλει αντίδραση η ΕΘΑ, η οποία ξεκίνησε πολύ υποτονικά την τέταρτη περίοδο. Παίρνει το επιθετικό rebound όμως η ΑΕΛ στην άστοχη δεύτερη προσπάθεια της Οικονομίδου. Στη Λιανίδη πήρε το rebound εκεί, τρύπωσε. Τόμπκινς, ωραία η προσπάθειά της, θα αστοχίσει όμως η Μπρούερ, παίρνει το rebound. Είναι το 10ο rebound της Μπρούερ που συμπληρώνει το double-double, η πρώτη παίχτρια σήμερα, πετυχαίνει και το καλάθι στη συνέχεια. Ισοπαλία στο παιχνίδι μας. 54-54. Στυλιανίδη για 3. Άστοχη. Επιθετικό rebound. Όχι, δεν θα προλάβει την μπάλα η Ραφαέλ Αντωνίου. Και έτσι η Ιωάννα Κυπριανού θα επαναφέρει με την ΑΕΛ να πιέζει και να κλέβει την μπάλα. Προσπαθεί να σώσει η Κυριάκου που τα καταφέρνει την κατοχή για την ΕΘΑ. Παρολίγο λάθος εκεί για την ΕΘΑ. Κυπριανού. Κάτω από το καλάθι. Θα στοχίσει, παίρνει το επιθετικό rebound. Βγάζει έξω. Στην Μπρούερ καταλήγει η μπάλα. Η Μπρούερ προσπαθεί να ελευθερωθεί. Καλή άμυνα από την Οικονομίδου. 3 για το shoot. Η Μπρούερ θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει το αμυντικό rebound η Τόμπκινς. Μάχες για την κατοχή. Κλέψιμο από την Κυριάκου. Ήταν το 7ο rebound της Τόμπκινς. Είναι η πρώτη rebounder της ΑΕΛ. Τόμπκινς που έχει 25 πόντους. Είναι η πρώτη σκόρερ του αγώνα. Σοπαλία στο παιχνίδι μας. Λίγο περισσότερο από 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Και ΕΘΑ ΑΕΛ είναι ισοπαλές στο ντέρπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος γυναικών. Είπαμε, η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα ανέβει στην μόνη στην δεύτερη θέση. Μπρούερ πετυχαίνει το καλάθι. Συν 2 μπροστά η ΕΘΑ. Μαυρουδή, Στυλιανίδη. Ωραία πάσα της Αντωνίου στην προσπάθεια να ψάξει την... Δεν ήταν ωραία πάσα, το παίρνω πίσω. Η πάσα της Αντωνίου υποχρέωσε σε λάθος τελικά την Οικονομίδου. Έτσι η ΕΘΑ έχει την κατοχή της μπάλας. Μύθιλου για 2 από μακριά, θα στοχίσει, προσπαθεί να πάρει το rebound, δεν τα καταφέρνει. Η Πέτρα Όλοβιτς μαζεύει την χαμένη παλιά και η ΑΕΛ είναι στην επίθεση, που είναι πίσω με 2 η ΑΕΛ. Σοφαρίζει η ομάδα της Λεμεσού τώρα. 4-40 για το τέλος, Μπρούερ. Θα πάει προς το καλάθι, θα στοχίσει, πήρε πάνω της τη φάση εκεί. Βιάστηκε η Μπρούερ, που είναι στους 19 πόντους. Έχει ξεπεράσει τη Θεοδοσίου που είναι στους 17. Οικονομίδου αστοχή, το rebound η Μπρούερ. Κυπριανού.
έξω στην Στέλλα Θεοδοσίου που κάνει προσποίηση, θα πάει στο drive, βγάζει δίπλα στην Κυριάκου που παίρνει το φάουλ. Δύο βολές για την Παναγιώτα Κυριάκου που έχει 69% παίρνοντας το σημερινό παιχνίδι από την γραμμή ισοπαλία 4-11 κατά το τέλος. Παναγιώτα Κυριάκου, η οποία έχει 10 πόντους και 6 rebound στο σημερινό παιχνίδι. Είναι τρίτη scorer και δεύτερη rebounder της ομάδας της. Πετυχαίνει την δεύτερη της βολή και μπροστά με ένα πόντο η Έθα. Παπαδούρη. Έδωσε στη Τόμπκινς, ξανά η Παπαδούρη. Έρχεται η Όρλοβιτς να πάρει την μπάλα, ψάχνει. Κάνει το λάθος η Ορλοβίτς. Η μπάλα φεύγει μέσα από τα χέρια της Ελένης Μαυρουδή. Και επίθεση τώρα για την Έθα. Κυπριανού. Πάει στην baseline, βγάζει έξω στην Brewer. Πατάει πίσω και σουτάρει. Καλή άμυνα όμως από την Οικονομίδου. Ευκαιρία τώρα για την ΑΕΛ να περάσει μπροστά, αν σκοράρει. Έρχεται σαν τρέιλερ η Τόμπκινς, καλή άμυνα από την Έθα, τελικά σώζει η Όρλοβιτς. Είναι έξω στη Μαυρουδή. Μαυρουδή παραμένει κατοχή στην ΑΕΛ. Με αλλαγή για την ομάδα της Λεμεσού, η Πιτσιλίδου θα περάσει στο πάρκε. Στη θέση της Μαυρουδή. Παπαδούρη για την ΑΕΛ θα επαναφέρει. Ένα πόντο μπροστά η Έθα. Μπάλα στα χέρια της Πιτσιλίδου. Παίρνει το πικ από την Τόμπκινς. Πιτσιλίδου για τρεις. Θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων. Και θα βάλει μπροστά την ΑΕΛ με δύο. 57-59. Πιτσιλίδου η οποία σήμερα ήταν καθόλου καλή. Όμως το σημαντικό σημείο πέτυχε ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο. Οικονομίδου στο fast break για την ΑΕΛ εύστοχη. 57-61. Η ΑΕΛ τρέχει ένα σερί γρήγορο 5-0 με το οποίο πλέον προηγείται με 4 μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα. Εκεί που χρειάστηκε η Πιτσιλίδου και η Οικονομίδου, δύο πολύ εμπειρές παίχτριες πήραν πάνω τους στην ομάδα. Brewer θα πάρει το φάουλ, δύο βολές για την ξένη παίχτρια της ΕΘΑ. Είναι το τέταρτο φάουλ της Άνθιας Παπαδούρη. Τέσσερα έχει για την ΑΕΛ και η Άνδρια Πιτσιλίδου. Ενώ από πλευράς ΕΘΑ τέσσερα φάουλ έχουν η Μάια Μπρούερ και η Ιωάννα Κυπριανού. Η Μπρούερ που είναι στην γραμμή, πετυχαίνει και την πρώτη βολή. Φτάνει τους 20 πόντους. Έχει και 11 rebound, πετυχαίνει τη δεύτερη 21 τώρα. 59-61 μπροστά η ΑΕΛ με 2. Το φάουλ που γίνεται. Το τέταρτο φάουλ τώρα της Παναγιώτας Κυριάκου. Της ΕΘΑ είναι το τρίτο ομαδικό της ομάδας της έγκομης. 4 έχει η ΑΕΛ. Παπαδούρη δίνει στην Όρλοβιτς. Η Όρλοβιτς μόλις 4 πόντι και 4 rebound σήμερα. Έχει και 3 assist. Πιτσιλίδου. Έρχεται η Όρλοβιτς να πάρει την μπάλα. Κάνει το λάθος, κλέβουν οι της ΕΘΑ. Με την Κυπριανού να τρέχει στο fast break. Θα πάρει το φάουλ από την, από την Παπαδούρη. Είναι το πέμπτο φάουλ της Παπαδούρη που πάει στον πάγκο. Δύο βολές για την ΕΘΑ. Με την Ιωάννα Κυπριανού. Η Ιωάννα Κυπριανού έχει 4 πόντους και 4 rebound στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχει κάνει προσπάθεια από την γραμμή σήμερα
Κυπριανού. Είναι λοιπόν το πρώτο της πέρασμα από την γραμμή. Πολύ σημαντικές βολές προφανώς. 2 και 20 για το τέλος του αγώνα. Δύο ευκαιρίες για να πετύχει καλάθι πόντο η ΕΘΑ. Αστοχή στην πρώτη της ευκαιρία. Μένει το πλην 2 για την ΕΘΑ, το συν 2 για την ΑΕΜ. Την Ιωάννα Κυπριανού που έχει 50% αστοχία στο πρωτάθλημα. Να δούμε αν θα παληθεύσει αυτό το ποσοστό. Πράγματι, ένα στις 2. Μία στις 2 και η ΑΕΛ στην επίθεση με την Οικονομίδου. Τόμκινς. Τόμκινς. Αντίπαλο τη Θεοδοσίου θα πάρει rebound στη φάση. Θα αστοχίσει. Έρχεται η Ορλοβίτς. Επιθετικό rebound. Αστοχή όμως. Δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό rebound. Αστοχή και πάλι η ΑΕΛ με την Τόμκινς αυτή τη φορά. Το τρίτο συνεχόμενο επιθετικό rebound, δεύτερο για την Τόμπκινς, κατέληξε σε φάουλ και δύο βολές για την Αμερικανίδα της ΑΕΛ. Η Τόμπκινς, η οποία με τα δύο εκείνα φάουλ, με rebound, έφτασε τα 10. Και έχουμε τεχνική ποινή. Μία βολή για την ΕΘΑ, τεχνική ποινή στον Γιώργο Παλάλα, αν είδαμε σωστά. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφάλαιωση τι έγινε στην τελευταία φάση. Τρία επιθετικά rebound η ΑΕΛ συνεχόμενα. Στο τρίτο η Τόμπκινς που έκανε και το double-double με τα δύο συνεχόμενα που πήρε. Έχει ευκαιρία δύο βολές, όμως στη συνέχεια διαμαρτύριες φωνές από τον κύριο Παλάλα έφερε την τεχνική ποινή. Μία βολή για την ΕΘΑ με την Μπρούερ να την αστοχεί όμως τη βολή της. Σημαντική αυτή η φάση, ίσως να τη θυμηθούμε στη συνέχεια. Έχασε την ευκαιρία η ΕΘΑ να ισοφαρίσει εκεί και έτσι έχουμε το 60-61 μπροστά η ΑΕΛ. 1-56 για το τέλος και έχει δύο βολές η Άντζελα Τόμπκινς. Τόμπκινς που σήμερα είναι 27 πόντους. Αστοχή όμως και η Τόμπκινς εδώ τώρα που η μπάλα ζυγίζει λίγο παραπάνω. Υπάρχει περισσότερη ένταση. Βλέπουμε και τις δύο Αμερικανίδες να αστοχούν. Δεύτερη εύστοχη στο συν 2 η ΑΕΛ στο τελευταίο δίλεπτο το παιχνίδι μας. Η ΕΘΑ στην επίθεση με την Κυπριανού. Κυπριανού κλείνεται εκεί. Έρχεται η Μπρούερ να πάρει την μπάλα. Πικ που δίνει η Μύθιλου. Μπρούερ. Να δούμε τι θα επιλέξει η Αμερικανίδα. Κάνει το λάθος. Δεν επέλεξε. Α, τελικά η κατοχή παραμένει στην ΕΘΑ. Αφού άγγιξε στα χέρια αμυνωμένων της ΑΕΛ. Διαφωνεί πάντως η Τόμπκινς. Η ουσία είναι ότι έχει 2,5 δευτερόλεπτα η ΕΘΑ να βγάλει επίθεση. Στην επαναφορά είναι η Μπρούερ. Να δούμε αν θα κάνει το ίδιο γκολ που έκανε προηγουμένως ή αν θα το αντιληφθούν οι της ΑΕΛ αυτή τη φορά. Δεν νομίζω. Βγάζει στην... μεγάλο καλάθι από την Λυγία Ιωάννου. Σπουδαίο, σημαντικό καλάθι από τη Λυγία Ιωάννου. Να δούμε αν θα μετρήσει για δύο ήταν τελικά. Πατούσε. 62-62. Buzzer beater από την Λυγία Ιωάννου από τη γωνία. Που ισοφάρισε με εκείνο το μακρινό σούτ δύο ποντών. 1,5 λεπτό για το τέλος. Time out στο Λευκό Θεό. Ισοπαλία στο παιχνίδι μας. Ήταν το πρώτο καλάθι της Ιωάννου στο σημερινό παιχνίδι, σε περίπου 7 λεπτά συμμετοχής. Σίγουρα οι της ΑΕΛ δεν περίμεναν να πάει πάνω της η μπάλα. Γι' αυτό και είδαμε την ιδέα πανηγυρίζει. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως η άμυνα επικεντρώνεται στις μεγαλύτερες απειλές. Λοιπόν, 62-62, 28 πόντους έχει Τόμπκινς, 21 η Μπρούερ για την ΕΘΑ. Δύο ομάδες που είναι πολύ εύστοχες από μακριά. Δεν έχει ευστοχήσει η ΕΘΑ σε σούτ τριών ποντών, 0 στις 8. Η ΑΕΛ έχει 1 στις 10. 42% γενικά ευστοχία της ΕΘΑ, 35% της ΕΘΑ, 42% η ΑΕΛ, 35% η ΕΘΑ, θα μπερδέψαμε εκεί. 62-62, 14 δευτερόλεπτα επίθεση για την ΑΕΛ, που επαναφέρει από το ύψος της γραμμής των τριών πόντων. Κονομίδου. Ορλοβίτς,
Νίνση Τόπκινς, τελειώνει ο χρόνος, στην weak side η πάσα για δύο Οικονομίδου αστοχή, το επιθετικό rebound που παίρνει η ΑΕΛ με την Οικονομίδου. Πολύ σημαντικό επιθετικό rebound που η ΑΕΛ το εκμεταλλεύεται με την Οικονομίδου να βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα της. Κακή αντίδραση εκεί στο block out για την ΕΘΑ, η οποία μπαίνει τώρα στο τελευταίο λεπτό και είναι πίσω στο σκορ με δύο και έχει την επίθεση. Ιωάννου δίνει στην Brewer. 7 για το shoot. Brewer πάει προς το καλάθι, κλείνεται για δύο. Θα στοχίσει το αμυντικό rebound που παίρνει η Οικονομίδου. Γίνεται το λάθος όμως. Και πετυχαίνει το καλάθι Ιωάννα Κυπριανού. Αδικαιολόγητο λάθος από την Ελένη Οικονομίδου. Και η Ιωάννα Κυπριανού το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο, ισοφαρίζει για την ΕΘΑ, 64-64. Και time out βεβαίως που έχει ζητήσει, αν είδαμε καλά, ο κύριος Παλάλας, ο coach της ομάδας της Λεμεσού, ο θρυλικός Γιώργος Παλάλας, ένας από τους σπουδαιότερους Κύπριους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών. Τιμήθηκε πέρσι και από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου για την προσφορά του στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης με το τέλος της καριέρας του. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις τεράστιες επιτυχίες της ΑΕΛ τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας, μια γρήγορη ανακεφαλαίωση. Βλέπετε και το σκορ, 64-64, 42 δευτερόλεπτα για το τέλος και η κατοχή είναι στην ΑΕΛ. Πολύ ωραίο το παιχνίδι που βλέπουμε ζωντανά σήμερα από το Λευκό Θεό. Η επαναφορά που θα γίνει βεβαίως από το επιθετικό μισό της ΑΕΛ, από το ύψος της γραμμής των τριών πόντων. Να, εκεί βλέπετε την Όρλοβιτς που πάει για την επαναφορά. Και το ρολόι είναι στα 14 δευτερόλεπτα αφού η μπάλα ξεκινάει από το δεύτερο μισό του γηπέδου. Στη Τόμπκινς, η οποία θα τελειώσει γρήγορα η επίθεση. Αυτή ήταν προφανώς η εντολή από τον κύριο Παλάλα. Γρήγορη επίθεση με πάσα στη Τόμπκινς και του βγαίνει στο συν 2 η ΑΕΛ. Η πίεση τώρα είναι στην ΕΘΑ, που κάνει κακή προσπάθεια, κακή επιλογή εκεί η Κυπριανού. Και με αρκετή ένταση η ΑΕΛ περνάει τη γραμμή. Το φάουλ που γίνεται από την Ιωάννου στην Όρλοβιτς είναι το πέμπτο φάουλ ομαδικό της ΕΘΑ. Και έτσι έχουμε δύο βολές για την Πέτρα Όρλοβιτς. Πέτρα Όρλοβιτς που στο φετινό πρωτάθλημα έχει 15,8 πόντους μέσω όρο και 70% από την γραμμή. Είπαμε και πριν για σήμερα, μόλις 4 πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Όμως τώρα έχει, αφού περάσει και το time out προφανώς, θα έχει μεγάλη ευκαιρία να δώσει προβάδισμα δύο επιθέσεων στην ομάδα της, αν ευστοχίζει και στις δύο βολές. Είπαμε για το ποσοστό της από τη γραμμή, είναι 70%, δεν είναι κακό ποσοστό. Να δούμε, είναι και η ένταση της στιγμής. Όπως και να έχει, έχουμε time out, το οποίο ζήτησε η προπονήτρια της ΕΘΑ, η κυρία Σκεύη Γεωργίου. Που ελπίζει σε άστοχες ή τουλάχιστον μία άστοχη προσπάθεια από την γραμμή για την Όρλοβιτς, για να μπορέσει η ΕΘΑ να έχει στα χέρια της την τελευταία επίθεση. Θυμίζουμε, μένουν 21 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πολύ καθοριστικές αυτές οι δύο βολές. Αν τις πετύχει η ΕΘΑ, η Όρλοβιτς, η ΕΘΑ θα είναι υποχρεωμένη να βγάλει μια γρήγορη επίθεση και να κάνει στη συνέχεια φάουλ. Αν όμως η Όρλοβιτς αστοχίζει σε μία ή δύο βολές, τότε η ΕΘΑ θα έχει, βεβαίως αν πάρει το rebound, θα έχει την ευκαιρία στην τελευταία επίθεση να ισοφαρίσει ή να πάρει νίκη. Όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία θα λιγοστέψουν ανάλογα με το τι θα συμβεί τώρα με το πέρασμα της Όρλοβιτς από την γραμμή. Δύο βολές για την Κύπρια διεθνή Πέτρα Όρλοβιτς. Θα ευστοχίσει την πρώτη. Στο συν 3 η ΑΕΛ. Μεγάλο 2-2 για την Πέτρα Όρλοβιτς. Στο σημαντικότερο σημείο πιέζουν ψηλά η της ΑΕΛ. Θεοδοσίου παίρνει την μπάλα, η οποία στην τέταρτη περίοδο δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα της. Θεοδοσίου
Καλύτερα να βγάλει γρήγορη επίθεση η ΕΘΑ. Δεν τα καταφέρνει όμως. Τελειώνει το χρονολόγιο. 10 τώρα για το σιούτ. Τη Θεοδοσίου κάνει το λάθος. Κατοχή παραμένει όμως στην ΕΘΑ. 6 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η ΕΘΑ προφανώς πρέπει να κάνει ένα σιούτ γρήγορα και να κάνει αμέσως φάουλ. Είπαμε με το τέλος του αγώνα να μείνετε κοντά μας. Έχουμε δηλώσεις. Θεοδοσίου στην επαναφορά. Για τρεις η Μύθιλου. Θα στοχίσει η Brewer, παίρνει το επιθετικό rebound. Καλή άμυνα από την ΑΕΛ, γίνεται φάουλ όμως. Δύο βολές, το παιχνίδι έχει τελειώσει όμως. Διότι ακόμη και να ευστοχίσει τις βολές, η ΑΕΛ δεν χάνει τη σημερινή νίκη. Είναι στο σύν 4 μάτς Λεμεσού. Μένουν 0,1 δευτερόλεπτα. Και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, διότι μελέτες έχουν δείξει ότι για να βγει μια επίθεση χρειάζονται 0,3 δευτερόλεπτα. Το μίνιμουμ που μπορεί μια ομάδα να εκμεταλλευτεί για να σκοράρει. Μένουν 0,1 και έτσι η ΕΘΑ είναι σε μειονεκτική θέση. Η ΑΕΛ θα πάρει την νίκη σήμερα απέναντι στην πολύ καλή ΕΘΑ σε όλο το σχεδόν το παιχνίδι. Να εκεί η Brewer προσπάθησε να στοχίσει για να πάρει πάνω της την τελευταία φάση. Η ομοσία όμως ότι έχουμε το τελικό σκορ. Στο Λευκό Θεονίκη, εκτός έδρας, μεγάλη νίκη για την ΑΕΛ, η οποία στην τέταρτη περίοδο, βελτιωμένη κατά πολύ, επικράτησε 68-65. Μείνετε κοντά μας για δηλώσεις από το post-game του παιχνιδιού μας.